Και για το τέλος, για την αρχή, σας είχα τον Πετράν, τον Πέτρο, τον Ιακωβίδη. Για το τέλος, σας έχω πάλι μια σημαντική παρουσία στον χώρο του ραδιοφώνου. Την φίλη μου, την Κωνσταντίνα, την Καρά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Αν και είναι η ώρα λίγο, ξέρεις, τώρα χαλαρεί όλοι στο σπίτι τους, ξέρεις, και ακούνε τσίπας. Είναι όλοι συντονισμένοι, ξέρεις. Σε επάνω σου. Γίνεται μια ωραία προσπάθεια. Γίνεται λίγο μάχη. Πρέπει να γίνεται λίγο μάχη για να κάνουμε κάτι. Να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πράγμα, από αυτό το κύκλο γύρω-γύρω που πάμε, ξέρεις. Να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι είσαι στο πρωινό του Κρήτη FM 87,5. Και ναι. Οι ακροατές σου, σε τι μουντίνε, δηλαδή, αυτοί που σε κάθε μέρα παίρνουν τηλέφωνο, πώς σου ακούς, δηλαδή, σε τι διάθεση είναι? Εμείς, Ηλία, έχουμε ένα συγκεκριμένο κοινό, έτσι, ναι. Γιατί ξεκινάμε τη μέρα, οπότε έχουμε θέματα πολλά, έχουμε μαντινάδες, που οι μαντινάδες είναι πολύ σημαντικές για κάποιους ανθρώπους που μαθαίνουν λεξούλες, μαντινάδες για την Κρήτη, την παράδοση της Κρήτης, που ναι. αγαπάμε πολύ, που μπαίνουμε μέσα σε όλα αυτά, σε ένα παιχνιδάκι με τα δώρα της Κρήτης που δίνουμε, ναι. Με τους αστρολόγους που βγάζουμε, με υπουργούς, με τραγουδιστές, με δημοσιογράφους. Χαμός, μάχη. Ό,τι μπορεί να φανταστείς, η πρωινή ενημέρωση είναι πάντα, καταλαβαίνεις, μια ενημέρωση με εφημερίδες, ναι. με οτιδήποτε μπορεί να βάλεις το πρωί, ναι. να συμπεριλαμβάνει όλο αυτό. Νομίζω είχες πριν, Κωνσταντίνα, καμία σχέση με την Κρήτη ή λόγω του ραδιοφώνου? Όχι, απέκτησες. Λόγω του ραδιοφώνου απέκτησα πραγματικά. Έχω μία σχέση. Βασικά είμαι μισή-μισή. Είμαι μισή Πόντια, μισή Κρητικιά. Έλα, οπότε δεν το ξέρα. Πρέπει να είναι, ξέρεις, να έχω και σχέση. Ναι. Αγαπάω την Κρήτη. Πραγματικά είναι μία φανταστική Χερσόνησος που είναι και πραγματικά. Όλα τα μέρη στην Κρήτη είναι φανταστικά, ναι. να πάτε, δηλαδή όλος ο κόσμος αν θέλει να πάει στην Κρήτη είναι φανταστική. Βέβαια όχι τώρα, να ανοίξουμε λίγο από αυτό το κορονοϊό ναι. που μας έχει χτυπήσει. Και να πω ότι η Κρήτη πραγματικά έχει και πολύ καλές παραδόσεις και δεν ξέρω, έχει πάρα πολλά καλά. Ναι, σου έχει μείνει καμία μαντινάδα στο μυαλό, έχεις μάθει καμία μαντινάδα? Μαντινάδες έχω βεβαίως. Μπορεί να βάψεις τώρα κάποια μαντινάδα. Στα γρήγορα μαντινάδα. Ναι, ρε παιδί μου, αφού εντάξει. Ναι, εντάξει, να σου πω για μια μαντινάδα. Βέβαια δεν το είχα προετοιμάσει. Με έπιασε, ξέρει. Απροετοίμαστη, τη στιγμή. Κίνηση. Κίνηση μάτ. Ναι, ναι. Με έκανες λίγο, ξέρεις. Λοιπόν, άμα δεν ρίχνεις μπαλωθιές και τυρακή δεν πίνεις, τότε στο λέω κριτικός, ποτέ σου δεν θα γίνεις. Ωραίο. Σ' άρεσε. Ωραίο. Οι κριτικοί σ' αρέσουν σαν τύποι, δηλαδή σαν άνθρωποι, σαν ιδιοσυγκρασία? Κοίτα, είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Ναι. Λένε πάντως ότι ο κριτικός ή καλός θα βγει ή κακός θα βγει. Το έχω ακούσει από πολλούς κριτικούς. Ναι, το λένε. Συγκεκριμένα αυτό λένε. Αλλά ξέρω όμως ότι είναι πάρα πολύ, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί. Ναι. Και βέβαια να πω ότι... όλος ο κόσμος που ξέρει για την Κρήτη και τις παραδόσεις του έχει να πει τα καλύτερα, έτσι, για τους περισσότερους ανθρώπους με αυτά που ακούω εγώ. Ναι. Για το μέλλον τι λένε οι κριτικοί, από ό,τι μπορείς να καταλάβεις από τους ακροατές? Κοίτα, για το μέλλον γενικά ο κόσμος δεν είναι μόνο στην Κρήτη, είναι παντού. Ναι. Για το μέλλον έχω να πω ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, υπομονή και υπομονή. Ναι. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν δεν κάνουμε υπομονή, δεν θα δούμε αποτελέσματα. Εάν αρχίσουμε να έχουμε ψυχολογικά προβλήματα όλος ο κόσμος, δεν θα βγάλει πουθενά. Αυτό ήδη έχει μπει στο τρυπάκι μας και ήδη θέλουν με ψυχολογικά προβλήματα να είναι ο κόσμος. Κωνσταντίνα, γι' αυτό... έχει τύχει να πέσει στις κεραίες σου, στην αντίληψή σου, κάποιος ή κάποιοι ακροατές οι οποίοι πριν τον COVID που πέραν τηλέφωνο στην εκπομπή σου, να είναι μια χαρά και πλέον να είναι ψυχολογικά να μην είναι και τόσο καλά? Έχει τύχει να το διαπιστώσει αυτό? Στην εκπομπή ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Ναι. Αλλά σε επιπροσωπικού στο τηλέφωνο μου βεβαίως έχουμε τέτοια προβλήματα. Ναι. Όλος ο κόσμος περνάει ψυχολογικό πρόβλημα.
Και είναι πάρα πολύ κακό. Είχαμε μάθει σε μια άλλη ζωή, είχαμε μάθει σε έναν άλλο τρόπο ζωής και αυτή τη στιγμή έχουμε μάθει, διαφέρει ένας τεράστιος τρόπος ζωής. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι. Ναι. Που η ελευθερία, έτσι, είναι το πιο βασικό κομμάτι στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή βάσει δεδομένων, δηλαδή την ελευθερία δεν μπορεί κανένας να την κλειδώσει που λέμε. Ναι, σίγουρα. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Χωρίς ελευθερία δεν γίνεται. Δηλαδή αυτά έχουν γίνει, οι περισσότεροι πολέμοι έχουν γίνει για την ελευθερία και μόνο. Ναι. Και τώρα δεν το έχουμε αυτό το αυτονόητο πριν πράγμα. Είμαστε απλά σε μια κατάσταση περίεργη. Ίσως έχουμε καταλάβει, οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν γιατί πράγμα μιλάμε. Να μην λέμε πάλι τα ίδια, γιατί λέμε για COVID, υπάρχουν 1.200 αρρώστιες. Ναι. Πέρσι είχαμε 1.500 κρούσματα από γρήπη. Φέτος έχουμε 500 κρούσματα από COVID. Okay, μπορεί να έχουμε 2.000 κάποια στιγμή. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Αλλά πάντα είχαμε κρούσματα. Ή από COVID, ή από γρήπη, ή από αρρώστιες, οτιδήποτε. Λες. Πάντα είχαμε, ναι. Ναι, από οτιδήποτε ιούς. Ναι. Στην Ελλάδα. Απλά αυτή τη στιγμή περνάμε και μια άλλη δυσκολία. Αυτή που σου είπα, ίσως υπομονή φέρει και τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε. Για το μέλλον, τι ετοιμάζεις, Κωνσταντίνα, ή θα παραμείνεις στο πόστο? Κοίτα. Κάνεις σχέδια για το μέλλον? Είμαι μια χαρά, είμαι ευχαριστημένη με τον Γιώργο τον Ταγάκη. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός δημοσιογράφος σαν παρουσιαστής στο χώρο. Ναι. Μαθαίνω κάποια πράγματα σιγά σιγά. Δεν έχω κάποιες άλλες αυτή τη στιγμή βλέψεις, γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Δηλαδή μελλοντικά αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει κάτι παραπάνω για τον εαυτό του. Αλλά λες βήμα. Όλοι βήμα. Όλοι είμαστε στον ίδιο γύρο. Βήμα, να δεις πώς θα πάνε τα πράγματα βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας, γιατί κανένας δεν μπορεί να μιλήσει τώρα για το μέλλον. Το μέλλον διαγράφεται τελείως διαφορετικό. Εκεί που περιμέναμε κάτι άλλο, έρχεται κάτι άλλο. Βέβαια, θα πω μια καινούρια είδηση, ότι πάμε μπροστά. Ναι. Έρχεται το μέλλον, το καινούριο, το 2021. Να θυμάστε μια κουβέντα που θα πω σήμερα, ότι έρχεται καινούρια τεχνολογία. Ναι. Έτσι, που ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Ίσως γι' αυτό είναι λίγο μαζεμένος για το τι θα συμβεί. Θα μας βοηθήσει αυτή τη τεχνολογία να πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο ή... Εγώ πιστεύω ότι όπως ήμασταν παλιά θα ήταν καλύτερα, απλά δεν γίνεται διαφορετικά. Μάλιστα. Να και μια δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, γιατί είναι για όλο τον κόσμο, παγκόσμιο. Ναι, τώρα θα ξέρεις τώρα θα γίνει, θα ξεκινήσουν τα μηνύματα, τι εννοεί η Κωνσταντίνα, τι τεχνολογία είναι αυτή, από πού θα έρθει, ποιους τα αφορά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η τεχνολογία που έρχεται είναι απλή. Εδώ μας έχουν πει για τα καινούργια συστήματα, ναι. Το καινούργιο ίντερνετ είναι ήδη μέσα στο... και κάποια μαγαζιά θα μπουν στα καινούργια συστήματα, δηλαδή θα μπουν σε καινούργιες διαδικασίες, ναι. Στα μαγαζιά τους μέσα, δηλαδή θα δείτε άλλα σκηνικά θα δούνε. Οπα. Από το 2021. Και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι τα πράγματα, βέβαια, θα πάνε αλλάζει σε άλλο... αλλάζει προς το μέλλον δηλαδή. Ναι. Γενικά είσαι υπέρ της τεχνολογίας ή όχι, ή τι βλέπεις με δυσπιστία? Να σου πω κάτι, Ηλία, χρειάζεται και η τεχνολογία, χρειάζεται όμως και να γυρνάμε λίγο στα παλιά μας, να είμαστε και λίγο πιο όπως ξεκινάγανε, ναι. Κάποια πράγματα. Όλα χρειάζονται. Αλλά λες ότι ένας συνδυασμός, έτσι. Απλά ναι, απλά πρέπει ο κόσμος λίγο οι παλιοί δεν θα μπορέσουν να... Να κατανοήσουν αυτό που γίνεται. Ναι, αυτό δεν θα μπορούν να το κατανοήσουν, γιατί βέβαια δεν μπορούμε τους μεγάλους ανθρώπους που αφήσανε και αυτή μια ιστορία στην Ελλάδα μας να τους πούμε, ξέρετε κάτι, μάθετε αυτό το 4 και το 5 και το 7, να πάτε κατευθείαν στο 12. Δεν, ναι, γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να βάλεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου να μάθει την τεχνολογία τώρα. Συμφωνώ. Στα γεράματα, στα 80, στα 90, να βγάζει λεφτά από λογαριασμούς να κάνει. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν. Ναι. Και όποιος λέει ότι υπάρχουν είναι δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν γίνεται να ζητάς τώρα από τον ηλικιωμένο να κάνει π.χ. αίτηση. Δεν μπορεί να συμβεί. Ο ΑΕΔ από το διαδίκτυο. Βέβαια, δεν γίνεται. Θέλουμε να πάμε μπροστά γρήγορα. Δεν γίνεται. Βήμα-βήμα, λες, έτσι, Κωνσταντίνα. Και εγώ αυτό θα πω. Βέβαια, να σου πω κάτι, καμία κυβέρνηση δεν φταίει για μένα, ναι. Και κανένας δεν φταίει σε αυτό τον πλανήτη, γιατί είναι παγκόσμιο.
Ναι. Ας το πάρουμε λίγο στο μυαλό μας όλοι να το βάλουμε. Κανείς δεν φταίει. Φταίει όλος ο πλανήτης έχει πρόβλημα. Ναι, άρα δεν φταίει ο Μητσοτάκης, νομίζω είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα. Άκουσε να δεις. Ο Μητσοτάκης ήτανε, ο Τσίπρας ήτανε, οποιοδήποτε ήτανε πάνω στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι για όλους. Ναι. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αν ήταν μόνο για την Ελλάδα, θα σου λέω ξέρεις κάτι. Ναι, να πάρω κι εγώ θέση. Ναι. Αλλά να πάρω θέση πού. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε από την Κίνα, να φανταστείς. Ναι. Όλες οι χώρες έχουν ξεκινήσει και πάνε γύρω-γύρω. Καταλαβές. Είναι παγκόσμιο. Ναι. Νομίζω θα μας πάρει χρόνια να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το έργο. Δεν ξέρω. Ίσως καταλάβουμε, ίσως να μην καταλάβουμε. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι υπομονή. Αυτό που σου είπα, υπομονή, υπομονή. Απλά ο κόσμος, αν δεν σταματήσει να έχει άγχος, αν δεν σταματήσει να είναι στη μιζέρια, ναι, αν δεν σταματήσει να κλαίγεται και αν παλέψει γι' αυτό και χαμογελάσει και σηκωθεί επάνω και προχωρήσει και πει okay, συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα μας, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Ίσως για καλό μας θα είναι αυτό, αν όλοι το δούμε έτσι, αισιόδοξα. Μάλιστα. Με αυτό το μήνυμα, Κωνσταντίνα Καρά, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσασταν στο Τσίπας Radio. Και εγώ, Ηλία μου, να έχεις ένα υπέροχο βράδυ. Υπέροχο βράδυ και στους ακροατές σου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μιλάω μαζί σου και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές που με ακούνε, γιατί καμιά φορά τα λέω έτσι, τα λέω και αλλιώς, αλλά τα λέω στα ίσα, έτσι. Νομίζω αυτό όσοι σε ξέρουν, όσοι σε παρακολουθούν, όσοι σε ακολουθούν, αυτό το επιβεβαιώνουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Καρά. Και εγώ ευχαριστώ, Ηλία. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Chipas Radio.